καλοκαίρι στην Αθήνα, καλοκαίρι ναι. στη διάθεσή σου. Καλοκαίρι στη διάθεσή μου ακόμα, ναι. Είμαι από τους ανθρώπους που είμαι αισιόδοξος, αλλά υπάρχουν φορές, ημέρες που χρειάζεται αγώνας γι' αυτό και σε αυτό παίζουν ρόλο οι καλοί μου φίλοι. Πόσο σχέση μπορεί να έχει όλο αυτό που ζούμε στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό, mm-hmm. ότι οι άνθρωποι δεν είναι πια καλά, δεν ναι. περνάνε πια καλά, δεν υπάρχουν δουλειές, με το ότι ξυπνάω το πρωί και λέω «Θεέ μου, τώρα εγώ τι κάνω, προσεύχομαι και λέω ευχαριστώ, προσπαθώ να βοηθήσω όποιον μπορεί να με έχει ανάγκη και εγώ μπορώ να του προσφέρω». Mm-hmm. Πώς το ζεις αυτό? Τα είπες και τα δύο μαζί. Δηλαδή. Το πρώτο είναι αυτό, ότι ξυπνάω και λέω «Ευχαριστώ πολύ που είμαι καλά, που είμαι υγιής». Και το δεύτερο είναι από εδώ και μετά, αν μπορώ να προσφέρω σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και είμαι ικανός για αυτό το πράγμα, για μένα προσωπικά είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ιδίως τον τελευταίο χρόνο συναντάμε καλλιτέχνες που συμπράττουν για να βοηθήσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Τι σε έχω δει κάπου σε όλα αυτά? Για πες μου, τι εννοείς? Μια συναυλία φιλανθρωπική, ναι. ένα ίδρυμα που μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να κάνει κάτι, να μαζευτούν ναι. χρήματα. Εγώ δεν είχα ποτέ καμία πρόταση μέχρι τώρα. Είναι κάτι που θα θέλεις να κάνεις? Βεβαίως είναι κάτι που θα θέλω να κάνω και επίσης υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα απαραίτητο να φαίνονται. Εγώ είμαι αυτής της σχολής. Κάθετα. Τι σε ευαισθητοποιεί περισσότερο, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν οικονομικό πρόβλημα, γιατί όλοι οι άνθρωποι και όλα τα παιδιά τα οποία έχουν πραγματικά την ανάγκη για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο σήμερα και από τη στιγμή που είμαι άξιος να μπορώ να τους το προσφέρω, με ευαισθητοποιεί χωρίς να έχω κανένα θέμα να διαλέξω. Είναι ένας άνθρωπος που γενικά είναι όχι απλά χαμηλών τόνων, είναι ο άνθρωπος που διδάσκει το χαμηλών τόνων. Γενικότερα. Σε ευχαριστώ, αυτό είναι χαρά μου που λες. Ναι, δεν είναι κακό, είναι καλό. Σε ευχαριστώ, Χρύσαλα μου, είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά. Μήπως όμως είναι και μια απόδειξη στο Star System εντός εισαγωγικών της Ελλάδας, ότι όποιος θέλει να μην ξέρουν μπορεί και να το καταφέρει? Κοίταξε να δεις. Και αυτό που λες παίζει. Εμείς έχουμε μια δική μας νοοτροπία. Είμαστε άνθρωποι, όταν λέω γιατί είμαστε άνθρωποι, εμείς οι φίλοι συνεργάτες, που μας αρέσει να ζούμε καθημερινά. Κάνουμε μια δουλειά που σαφέστατα έχει να κάνει με τον κόσμο, έχει να κάνει με το έξω, έχει να κάνει με τη δημοσιότητα, έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα, με τη μουσική, με όλα αυτά. Αλλά από εκεί μετά προσπαθούμε να κρατάμε ισορροπίες που έχουν να κάνουν και με τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και με απέναντι με τον συνάνθρωπό μας. Πάντα ήμουν μαζεμένος, πάντα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήμουν γενικός πολύ του. Το ξέρετε άλλωστε από τον τρόπο ζωής μου. Δηλαδή, οι διακοπές μου θα είναι πάντα κάπου ήσυχα. Ζω σε ένα σπίτι στην Λιφάδα. Κανονικά. Δεν έχεις να κρύψεις τίποτα δηλαδή? Δεν νομίζω ότι έχω να κρύψεις τίποτα, όχι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να είσαι πολύ δυνατός κάθε μέρα? Δυνατός? Ποιος σου πω ότι είμαι δυνατός κάθε μέρα? Κοίταξε, δυνατός. Θέλει μια δουλειά όλο αυτό το πράγμα με το μέσα μας που λέμε, με τις ισορροπίες μας. Από εκεί μετά, άνθρωπος είμαι, δεν είμαι πέτρα. Υπερδύναμη, ας πούμε. Και έχω και στιγμές που δεν είμαι πάντα δυνατός, οπότε προσπαθώ να το παλεύω. Άλλωστε, να σου πω και κάτι. Γιατί να μην υπάρχουν και στιγμές που να μην είσαι δυνατός? Μια χαρά είναι αυτό. Είσαι για άλλη μια φορά τυχερός αυτό το χειμώνα, γιατί θα βρεθείς με έναν άνθρωπο που ξέρει να είναι καλός φίλος και καλός συνεργάτης. Βεβαίως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι μια δουλειά που τη σκεφτόμαστε αρκετό καιρό, αλλά νομίζω ότι, όχι μάλλον νομίζω, πιστεύω, είναι η σωστή λέξη, ότι είμαι σε μια εποχή που πρέπει να κάνω πράγματα που να με ευχαριστούν και εμένα, να περνάω καλά, είναι πολύ βασικό. Και να, πώς να σου το πω, να το μοιράζομαι με ανθρώπους που το αντιλαμβάνονται αυτό. Γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι να μην παίρνουν. Να μην το εισπράττουν. Να μην το εισπράττουν, κατάλαβες. Έτσι όπως το δίνεις. Οπότε εσύ, και εσύ δεν έχεις τον ανάλογο feedback. Οπότε δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη συνεργασία υπάρχει αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που σημαίνει αυτό φέτος. Αυτό ξεκίνησε καθαρά με το τι θα κάνουμε φέτος. Θα κάνουμε. Ο Γιώργος ήταν μόνος του, όπως είναι τα τελευταία χρόνια που έχει τραβήξει μια τέτοια πορεία και που. Πήγε μια καλά. Χαρά πήγε καλά. Ρωτώντας με λοιπόν, είπα ότι η ανάγκη μου είναι να μοιραστώ κι εγώ και να περάσω καλά, δηλαδή να μου δώσει και κάποιος άλλος on stage τη χαρά του να ακούσω κάποια τραγούδια, να περάσω κι εγώ καλά με αυτό. Και με τον Νίκο συμβαίνει αυτό, διότι εγώ κατά το παρελθόν και τώρα τραγουδάω αρκετά τραγούδια του Νίκου και είμαι πολύ χαρούμενος ότι θα ακούω κάποια τραγούδια που τα γουστάρω κι εγώ, παιδί μου. Ευχαριστώ. Και επίσης θα ακούσω και κάποια τραγούδια άλλων τραγουδιστών που τα γουστάρω. Και ο Νίκος
τα λέει πάρα πολύ καλά και ότι θα υπάρχει μια σύμπραξη μεταξύ των δυο μας στο ρεπερτόριο. Αυτό για μένα ήταν ο πρώτος λόγος, ας πούμε, που έγινε όλη αυτή η δουλειά. Και ο περίφημος καλλιτεχνικός εγωισμός που πάει. Τι εννοείς? Εννοώ ότι ο καθένας θέλει ένα κομμάτι μεγάλο από την πίτα, ναι, της δόξας, έχουμε, της φήμης και της αγάπης του κόσμου. Έχουμε και οι δύο μεγάλη πίτα στο πρόγραμμα αυτό και το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο έτσι που είμαστε με αρχή, μέση και τέλος. Ξέρεις τι ψάχνω? Τι ψάχνεις? Να δω πού θα βρουν να πούν ότι έχετε τσακωθεί, για ποιο Έλα, κομμάτι. Δεν υπάρχουν. Όχι, να το ξέρουμε νωρίτερα τουλάχιστον. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους, θα σου εξηγήσω γιατί. Όχι γιατί είμαστε οι άγιοι άνθρωποι. Ναι. Γιατί από την αρχή είμαστε ξεκάθαροι και τεκμηριωμένοι και τα πράγματα τα βάζουμε, ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε να κάνουμε, με τι έχουμε να κάνουμε, πώς είναι η σειρά του προγράμματος, πόσος χρόνος υπάρχει, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, με σκοπό να, πώς μπαίνοντας ο κόσμος σε αυτό το χώρο, πώς θα περάσει καλά. Οπότε για ποιο λόγο να έρθουμε σε αντιπαράθεση στα μέσα μια σεζόν, ας πούμε, ή ξεκινώντας κάτι, από τη στιγμή που τα έχεις βάλει όλα κάτω και λες αυτά είναι από εδώ, αυτά είναι από εκεί, οπότε υπάρχουν πολύ ξεκαθαρά. Και επίσης να σου πω και κάτι, Ρεκλήστα, το βρίσκω πολύ ντεμοντέ πια να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι λίγο. Έλεος πια, δηλαδή. Φτάνει. Έχεις σκεφτεί ποτέ την περίπτωση του να έρθει η ώρα και να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, να προγραμματίσει κάποιες εμφανίσεις και να πέσουν στο κενό? Γιατί όχι, ναι, βέβαια. Έχει περάσει δηλαδή από το μυαλό σου? Βεβαίως, και πάντα περνάει. Πάντα το κάνω μια δουλειά. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Πάντα το κάνω μια δουλειά. Και είτε είναι όσον αφορά τραγούδια καινούρια, είτε μια δουλειά βραδινή, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην πετύχει. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι κοιμάμαι και σηκώνομαι με το θέμα ότι όλα είναι σούπερ και φέτος πάλι θα γίνουν όλα τέλεια? Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι καθόλου έτσι. Έχεις τέτοιες άμυνες έτοιμες? Βεβαίως, και τις άμυνες μου τις δίνει και η ζωή φυσικά, έτσι. Γιατί τη ζωή την παρακολουθείς, σε πάει. Είσαι μέσα σε αυτό, στην Αθηνά και χειρακίνη που λέμε, αλλά από εκεί και μετά δεν ξέρεις ποτέ πώς θα στα φέρει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αυτός ο τίτλος του καινούργιου δίσκου, το λείπει πάλι ο Θεός. Mm-hmm. Που καλά, εντάξει, έχει γίνει σούπερ χιτ το τραγούδι, ναι, έτσι. Αγαπημένο μου τραγούδι. Πολύ. Κολλάει πουθενά στα πράγματα που ζεις, που βλέπεις να συμβαίνουν γύρω σου? Κολλάει νομίζω στην εποχή περισσότερο. Σε μένα ο Θεός είναι κοντά μου και απ' την άλλη είναι ένας στίχος ο οποίος ήταν ένας στίχος ο οποίος μας άρεσε πάρα πολύ. Τον έχει γράψει και ο Παθεοχάριο που αγαπούμε πάρα πολύ. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, πρέπει να το πω αυτό. Και μας άρεσε σαν τίτλος και μας άρεσε και σαν τραγούδι και γι' αυτό το κρατήσαμε. Το μοναδικό πράγμα πάντως για το οποίο συζητάνε κάθε φορά είναι το πώς εμφανίζεσαι στα live σου. Ναι. Πες μου, πώς το κάνεις αυτό? Εγώ τι γελάω κάνω, πολύ. Ρε. Ένα παιχνίδι είναι αυτό το πράγμα. Ένα παιχνίδι. Τι να περιμένουμε τώρα? Τι να περιμένετε? Δεν ξέρω πια τι άλλο. Ειλικρινά, εγώ μένω άλλο. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν τα βλέπω πολύ cool. Εντάξει, τώρα να σου πω, εσύ κάνεις και μικρές τσαχπινιές. Δηλαδή, τώρα, παραδείγματος χάρη, παρατήρησα πριν από λίγο καιρό, γιατί αυτό που έχεις τώρα στο μουσί σου είναι να το έχεις χωρισμένο και να κυκλοφορείς με αυτό. Είναι ένα, ξέρεις, ένα άγγιγμα styling. Δεν τα αφήνεις τυχαίο. Δεν τα αφήνεις τυχαίο. Εγώ το θεωρώ πολύ. Κανονικό. Ούτε καν θέμα συζήτηση. Στην Ελλάδα ίσως είμαστε ακόμα λίγο, ή το παίζουμε τέλος πάντων, λίγο συντηρητικοί και καλά, ενώ δεν υπάρχει αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για μένα που συζητιέται αυτό. Για τίποτα άλλο. Διότι αν δεις τα πράγματα έξω από την Ελλάδα, είναι πολύ πολύ περισσότερο θέματα εικόνας ή θέματα styling, όπως λες, ή θέματα φυσισμούσια ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά εδώ υπάρχει ίσως περισσότερη υποκρισία, αν θες να το πούμε, δηλαδή έτσι. Αυτό είναι ένας λόγος, τίποτα άλλο. Με τι πράγματα γίνεσαι έξαλλος? Έξαλλος? Τα τελευταία χρόνια έχω πάψει να γίνομαι έξαλλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω γιατί. Έξαλλος θα γίνω όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, ευγένεια μεταξύ των ανθρώπων. Προσπαθώ πάντως να μην γίνομαι έξαλλος. Αλλά να το δουλεύω αυτό το συναίσθημα, διότι δεν μ' αρέσει να φτάνω τον εαυτό μου να είμαι εκτός εαυτού. Ίσως να χρειάζεται κάποιες φορές, αλλά εγώ δεν ξέρω, έχω πει κάποιες δικλείδες ασφαλείας που το αντιμετωπίζω και επίσης πολλές φορές τα δύσκολα πράγματα έρχονται στους συνεργάτες μου, οπότε τρώνε εκείνοι περισσότερο το...
και εσένα σου έρχεται επεξεργασμένο. Εμένα μου έρχεται επεξεργασμένο ακριβώς. Ως άνθρωπος όμως, όχι ως επαγγελματίας και όχι ως καλλιτέχνης. Τι είναι αυτό που σε κάνει έξαλλο, τι είναι αυτό που θα σε κάνει να πάρεις ένα τηλέφωνο και να την πει σε κάποιον, να κόψει τις επαφές σου με κάποιον, να σε στενοχωρήσει, να σε βγάλει από τον εαυτό σου. Δυστυχώς δεν το κάνω εγώ αυτό. Ναι. Ναι. Πώς τελειώνουν τα πράγματα για σένα? Προσπαθώ να μην τελειώνουν τα πράγματα βασικά. Α. Και επίσης όταν αποφασίσω ότι κάτι τελειώνει, αποχωρώ. Παίρνω το καπελάκι μου και αποχωρώ χωρίς να δημιουργώ εντάσεις και εκρήξεις. Δεν έχεις γίνει ποτέ έξαλλος με αυτό που είναι όλοι οι Έλληνες, με την πολιτική κατάσταση που ζούμε, που βλέπεις τον κόσμο στον δρόμο να βρίζει, που βλέπεις τους ανθρώπους, ναι, τα social media να το κάνουν. Μέσα σε πλαίσια που είναι λογικά. Δεν μπορεί να αρχίζω να βγαίνω στους δρόμους και να βρίζω τον καθένα, ούτε να. Δεν θα βγαίνεις ποτέ στον δρόμο. Ούτε να κάνω, πώς να σου πω, δηλαδή, βανδαλισμούς, ας πούμε. Ναι, δεν μιλάω γι' αυτό. Απέναντι σε συνανθρώπους, σε περιουσίες, αλλωνών ή οτιδήποτε. Αλλά από εκεί μετά προσπαθώ να, πώς να σου πω, να είμαι θετικός για μια κατάσταση η οποία σαφέστατα πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει, αλλά αυτό ξεκινάει πρώτα και από εμάς τους ίδιους. Από το ίδιο μας το σπίτι δηλαδή.